Εδώ είναι ο αγαπητός ο κύριος Λιζάρδος. Είναι η ώρα του σινεμά, είναι η ώρα της εγγραμμής τέχνης. Είναι Πέμπτη. Καλώς η τέχνη χρειάζεται συνήθως μετά από τις εντάσεις, γι' αυτό και τη χρησιμοποιούμε και πού για την επόμενη ταινία, η οποία χρησιμοποιεί την ακινησία, τη στασιμότητα, σαν ένα μεγάλο ερωτηματικό για το τι συμβαίνει με την γενιά των νέων ανθρώπων, αλλά όχι και των νέων ανθρώπων, και αυτών που τελειώνει η ζωή τους. Μία λοιπόν πολύ όμορφη αντιπαράθεση από την ταινία Ένας ελέφαντας στέκεται ακίνητος. Ήταν, μπορούμε να πούμε, το ντεμπούτο του Χουμπού και, και ταυτόχρονα ήταν και το κύκνιο άσμα του. Μία δημιουργία που σου προκαλεί θλίψη, αγωνία και σε βάζει να μπει σε μια εσωτερική διαδικασία να αναζητήσεις το πού πηγαίνεις, γιατί πηγαίνεις εκεί. Φιλοσοφικά ερωτήματα τα οποία έχουν όμως τη βάση τους στο πώς έχει αλλάξει η κοινωνία και στο για ποιο λόγο αντιμετωπίζεις έτσι τα πράγματα. Για ποιο λόγο λοιπόν η ζωή προχωράει με αυτόν τον τρόπο, από ένα σκηνοθέτη ο οποίος αυτοκτόνησε λίγο μετά από την ταινία και την τραγικότητα, άμα την δεις γνωρίζοντας αυτά τα γεγονότα, μπορεί να το αναγνωρίσει μέσα από το ίδιο του έργο. Ένα μικρό αριστούργημα που ακούγεται αντιφατικό αν αναλόγησε ότι είναι 4 ώρες ταινία, που αξίζει πραγματικά να δείτε, σίγουρα για μια εβδομάδα σε έναν κινηματογράφο στην Αθήνα. Από εκεί και πέρα θα δούμε και την πορεία του, το κατά πόσο θα συνεχιστεί και την επόμενη. Οπότε σπεύστε. Μάλιστα, δηλαδή πάει για... από τους κριτικούς έχει λάβει κριτικές... Οι καλύτερες κριτικές της εβδομάδας και είναι μια ταινία, για να ξεκινήσω, συνήθως σας έχω συνηθίσει με την πιο εμπορική ή την ταινία μεγαλύτερης αποδοχής. Η συγκεκριμένη ήταν όμως μια ταινία που με άγγιξε, που αξίζει τον κόπο να της δώσεις το χρόνο σου και να έχεις και μετά πάρα πολύ χρόνο με τον εαυτό σου για να αντιμετωπίσεις κάποιες καταστάσεις. Επίσης ο τίτλος... Τρόπος με τον οποίο λειτουργεί στην ταινία, και αλληγορικά και κυριολεκτικά, σε φέρνει σε μια αντιπαράθεση με το κατά πόσο πρέπει να παρατηρήσεις τα γεγονότα ή να συμμετέχεις στα γεγονότα. Ένα μικρό αριστούργημα. Μάλιστα. Και δύσκολα το λέμε για τις ταινίες αυτής της χρονιάς. Μάλιστα. Θα πάμε όμως και στην επόμενη ταινία, η οποία έχει μια μεγάλη δυναμική, η Μαύρη Τρύπα λοιπόν. Η Κλέρ Ντενή σκηνοθετεί την πρώτη της αγγλόφωνη ταινία. Ο Ρόμπερτ Πάτινσον σε ένα ρόλο πραγματικά απαιτητικό. Βρίσκεται αντιμέτωπος με μια κάμερα στην πραγματικότητα, σε μια άκρη μακριά από το σύμπαν. Μέσα λοιπόν από flashback βλέπουμε αποσπάσματα από την ιστορία και τα γεγονότα που τον έχουν οδηγήσει εκεί. Ένα πολύ έντονης λειτουργικής σκέψης δημιούργημα που φέρνει τον άνθρωπο εγκληματία σε ένα πείραμα μακριά από τη γη για, σαν ένα πειραματόζωο, που όμως η Κλέρ Ντενή αποφασίζει να μην το χρησιμοποιήσει διδακτικά και ίσως και αυτό είναι και το μεγάλο της κλειδί στο να δημιουργήσει ένα νέο είδος κινηματογράφου που δεν μπορείς να το κατατάξεις πουθενά. Δηλαδή, ανάμεσα σε ποια είδη θα το έβαζες? Θα μπορεί να είναι το σολάρι εσύ που θα το έβαζε. Εγώ δεν θα το έβαζα, ας πούμε, επιστημονική φαντασία. Δεν είναι έχω. Κοινωνικός ρεαλισμός. Είναι φιλοσοφικής αναζήτησης δημιούργημα. Οπότε καλύτερα μην μπει σε μια κατάταξη. Βλέπουμε βέβαια πλάνα από την προηγούμενη ταινία που είναι οι δύο ταινίες που έχουμε ξεχωρίσει για να μην τους μπερδέψουμε τους θεατές μας με τα προσπάθματα που παρακολουθούμε. Είχα λοιπόν την χαρά να συναντήσω τους πρωταγωνιστές της ταινίας καθώς και τη σκηνοθέτη στα φεστιβάλ του Τορόντο και του Σαν Σεμπαστιάν. Έχω επιλέξει κάποιες από τις δηλώσεις τους, οι περισσότερες στο κόκκινο χαλί του φεστιβάλ του Τορόντο, και μία μικρή δήλωση και ένα χαιρετισμό για τους Έλληνες θεατές που θα παρακολουθήσουν τη Μαύρη Τρύπα στο βιντεάκι που θα ακολουθήσει, και εγώ να σας πω το αντίο μου για να υποδεχτείτε. Την άλλη Πέμπτη πάλι θα σας περιμένουμε εδώ στις άλλες διάστασεις. Αντίο, Αλέξανδρε. Πολύ καλά. Πάμε να το δούμε. Have a great time in Greece, and we enjoy making the film, and I hope you have the same joy of watching it. Hello. And I agree with Juliet. Have a great time. Mwah. You can do a give a kiss as well. That's very good. Hello. Well, they were very, very
very different. I just feel incredibly fortunate and so honored to have worked with such iconic and master filmmakers like Luca and Claire back to back. And if I can work with directors like that for the rest of my life, I'll be incredibly happy. Here I play a young woman called Boise, and I have actually seen it. Yeah, I haven't seen the film, but she's a very fierce, resilient survivor, and she'll do whatever she has to do to survive. To your right, please. Almost all of your films, there is poetry, love, and humor. But can poetry, love, and humor exist in a sci-fi film? Humor, there is not so much, because their situation is a little bit desperate. There is a lot of love. I'm not excited. I'm afraid. I hope they will like those terrific actors, you know, that's what I hope most. It's not so sci-fi, I don't know if it's so sci-fi, it's a tenderness in space, and maybe a little bit of taboo also. It's lovely memories of Greece, but Greece is like the heart of Europe. It's funny, I mean, everyone's been asking Claire Gallagher, the female director, she's one of the best directors in the world, like, easily. Like, she's literally always been in my top three. But she's the best. Like, she's incredibly outspoken, just hilarious, and, like, it's kind of, she's so determined to get what she wants, and it's kind of, it's a really amazing experience to work with her. Do you have any memories from Athens? From Athens? Yes. Athens is amazing. That's the only time I've ever been there. It was so cool. I had such a good time there. I mean, I was only there for like 2 days, I really want to go back. It was great. Στο High Life, η Claire Denis σκηνοθετεί για πρώτη φορά στα αγγλικά με πρωταγωνιστή τον Robert Pattinson.